Με μελανά χρώματα περιέγραψε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Βόλου Απόστολος Νάνος το πρώτο οκτάμινο εφαρμογής του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε όλο αυτό το διάστημα τσακίστηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι απολύσεις και οι μη ανανεώσεις συμβάσεων έλαβαν μορφή χιονοστιβάδας, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο και οι παροχές προς τα λαϊκά στρώματα περιεκόπησαν δραματικά. Με την λειτουργία του Καλλικράτη έχουμε το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη σταδιακή κατάργηση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, προσωρινή απασχόληση, απολύσεις, απλήρωτη εργαζόμενη. Ο κύριος Νάνος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι όλο αυτό το διάστημα εφαρμογής του Καλλικράτη στήριξε την κυβερνητική πολιτική, δεν διεκδίκησε πόρους από την κεντρική διοίκηση και προσπάθησε να παρουσιάσει την εικόνα ενός νοικοκυρεμένου Δήμου. Όσο αν προσπαθεί ο κύριος Δήμαρχος να σε συνεντεύξει του να φιλοτεχνήσει το προφίλ ενός νοικοκυρημένου Δήμου με πληρωμή των εργαζομένων στην ώρα τους μέχρι το τέλος του 2011, ήδη τα στελέχη του Δήμου μιλούν για τις αναλογίες στις πληρωμές μεταξύ μονίμων και συμβασιούχων τους επόμενους μήνες με καθυστερήσεις ακόμα και στο μόνιμο προσωπικό. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης άσκησε σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή και για το πρόβλημα των παιδικών σταθμών, όπου οι εγγραφές φέτος θα είναι λιγότερες από κάθε άλλη χρονιά. Υπάρχει ένα ζωφερό τοπίο και παρά την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για πλασματικά να μικρύνει ο αριθμός των βρεφών και των νηπίων που μένουν απ' έξω, μικραίνοντας και τις ελλείψεις σε προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις που προσπαθούν να καλύψουν τα κενά των εκπαιδευτικών που υπάρχουν ή και των βοηθών ακόμα με δίμηνες συμβάσεις, που είναι ένα καθαρά αντιπαιδαγωγικό μέτρο που στηρίζει δυστυχώς η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Νάνος κάλεσε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να αντιδράσουν και να ανατρέψουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την κατάσταση.